business. Εγώ δεν θα σας μιλήσω για e-commerce. Πιο κοντά, αν θέλετε. Δεν θα σας μιλήσω για e-commerce, ήθελα να πω. Συγγνώμη. Εμείς στην Attica Group αυτή τη στιγμή κάναμε ένα αρκετά μεγάλο έργο. Ναι. Που είναι ένα transition έργο για μας και γι' αυτό θα ήθελα να σας μιλήσω. Το οποίο έχει να κάνει με το customer experience κυρίως. Λίγα λόγια για μας. Είμαστε Attica Group, leading ferry owner και operator στην Ελλάδα και μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας. Έχουμε 4 brands. Μπαίνουμε τώρα και σε νέα sectors που βέβαια είναι peripheral στο δικό μας. Έχουμε ένα loyalty αρκετά αναπτυγμένο. Λίγα νούμερα. Κάνουμε 20.000 δρομολόγια το χρόνο. Μεταφέρουμε 7,7 εκατομμύρια passengers, 1,1 εκατομμύρια vehicles και έχουμε αυτή τη στιγμή 44 vessels. Πρόσφατα κάναμε ένα merger με την Anne Klein's και την εντάξαμε στην οικογένεια μας. Εγώ θα ήθελα να σας μιλήσω για touch points, για customer touch points, γιατί αυτό είναι αυτό που εμείς κοιτάμε αυτή τη στιγμή, στο οποίο αναφέρεται και αυτό το έργο που κάνουμε, το οποίο έχει μια διάρκεια περίπου 3 χρονών. Γενικότερα, ανάλογα με το maturity που έχετε, εντάξει, θα έχετε διάφορα touch points με τον πελάτη. Εντάξει, θα είναι, εδώ αναφέρω κάποια ενδεικτικά, μπορείτε να έχετε και άλλα ή μπορείτε να έχετε λιγότερα, δεν έχει μεγάλη σημασία. Το θέμα είναι ότι τίνουμε δυστυχώς και εμείς μέχρι τώρα να τα βλέπουμε όλα ξεχωριστά. Και εμείς αυτό που θέλουμε τώρα να κάνουμε, και δεν είναι εύκολο, είναι να τα δούμε στην ουσία σαν ένα journey ενιαίο. Και τι εννοούμε ενιαίο, σημαίνει ότι σε οποιοδήποτε σημείο, ανά πάσα στιγμή, εγώ ξέρω τον πελάτη και τον ξέρω από όλες τις πλευρές. Ξέρω ό,τι έχει κάνει μαζί μου, ό,τι θέλει, όποια εμπειρία έχει μαζί μου, εντάξει, προηγούμενα. Και τονίζουμε πάρα πολύ το experience. Εντάξει. Εμείς θεωρούμε ότι το customer experience είναι ένα σημαντικό business driver. Είναι κάτι που μπορεί να δώσει αξία σε πάρα πολλές, σε πάρα πολλά activities που κάνουμε έτσι και αλλιώς. Και θεωρώ ότι είναι κάτι που θέλω να μοιραστώ μαζί σας για να δείτε κι εσείς αν μπορείτε να κάνετε κάτι τέτοιο. Εμείς που θέλουμε να φτάσουμε στην ουσία, θέλουμε να φτάσουμε στο segment of one. Και δεν μιλάμε μόνο για marketing, μιλάμε κυρίως για experience, για εξυπηρέτηση, για σωστή εξυπηρέτηση. Κοιτώντας στην ουσία βλέποντας τον κάθε πελάτη σαν μοναδικό όπως είναι. Πού έχουμε ξεκινήσει? Ξεκινήσουμε καταρχήν κάνοντας μια ανάλυση του experience, του journey που έχει κάποιος μαζί μας σήμερα. Ναι, αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική ανάλυση, γιατί θα δώσει πάρα πολλά insights και θα δώσει, είναι λίγο σαν ένα ψυχογράφημα που κάνουμε, ας τα πούμε έτσι, για να καταλάβουμε λίγο ποιοι είμαστε, τι κάνουμε, πού πάμε. Ναι, να κοιτάμε καταρχήν τι είναι το experience που δίνουμε σήμερα και να είμαστε και αρκετά ειλικρινείς αν σε κάποια σημεία δεν είναι καλό αυτό το experience, γιατί προφανώς γι' αυτό κάνουμε αυτό το έργο. Το επόμενο είναι όλο αυτό το journey που βλέπουμε ότι κάνουμε, που έχει ο πελάτης μαζί μας. Εντάξει, μιλάμε για το journey ξεκινάει πριν καν ξεκινάει να σκέφτεται, ας πούμε, στη δική μας περίπτωση να ταξιδεύει μαζί μας. Εντάξει, και τελειώνει πάρα πολύ μετά το ταξίδι του για μας. Εντάξει, άρα είναι ένα αρκετά μεγάλο journey. Άρα, καλό είναι να το τεμαχίζετε όμως σε διάφορα σημεία. Τα λέμε moments of truth, είναι στην ουσία τα σημεία επαφής που έχουμε μαζί του, αλλά είναι και σημαντικά σημεία στην διαδρομή μαζί μας. Δηλαδή, σκέφτομαι να ταξιδεύω, κάνω το booking, περιμένω να ταξιδεύω και πάει λέγοντας. Πολύ σημαντικό είναι σε όλη αυτή τη διαδρομή να κάνετε involve όσο περισσότερο γίνεται τμήματα μέσα στην εταιρεία. Μην το κάνετε μόνοι σας, αν είστε το e-commerce τμήμα ή το marketing ή ακόμα και ένα customer experience τμήμα. Εντάξει, μην κάθεστε μόνοι σας να το μελετάτε αυτό το πράγμα. Κάντε involve όσο περισσότερο γίνεται. Και αντιμετωπίστε και τη δυσκολία κάποια στην αρχή να εξηγήσετε στους ανθρώπους τι πάμε να κάνουμε. Είναι πάρα πολύ καλή άσκηση. Εντάξει, να το εξηγούμε σε έναν που είναι εκτός της σκέψης μας. Έχοντας κάνει όλο αυτό, κάνουμε design λοιπόν το επόμενο, την επόμενη μέρα. Πού θέλουμε να είμαστε στα επόμενα 2-3 χρόνια.
Okay. Δεν σας έχω μιλήσει ακόμα τεχνολογία μέχρι τώρα, εντάξει, το προσέξατε. Τεχνολογία έρχεται στο τέλος. Εντάξει, αυτό είναι το δικό μας approach. Εμάς μας πήρε 6 μήνες να σκεφτόμαστε τι θέλουμε να δώσουμε στο μέλλον. Εντάξει, και καταλήξαμε, χωρίς consultants στην αρχή, εντάξει, σε ένα αρκετά detailed journey, που ήταν πάρα πολλά journeys, εντάξει, που θα θέλουμε να προσφέρουμε με κάποιες προτεραιότητες, εννοείται. Εντάξει. Δεν πάμε να κάνουμε όλα με τη μία. Και σημαντικό είναι, μη σκέφτεται μόνο discounts και vouchers. Δεν είναι όλο marketing, δεν είναι όλο discounts. Αυτό που σήμερα μετράει είναι η εμπειρία. Όσο καλύτερη εμπειρία, τόσο πιο loyal είναι ένας πελάτης μαζί μας. Έξι. Εννοείται ότι μετράνε και πόντι και μίλια που μπορείς να δώσεις και όλα αυτά, αλλά η εμπειρία αποκτάει όλο και περισσότερη αξία. Κοιτάξτε λοιπόν σε αυτή τη καινούρια, σε αυτό το καινούριο journey που σχεδιάζετε τον πελάτη, εντάξει, που μπορείτε να βρείτε opportunities. Εντάξει. Μερικά από αυτά τα opportunities, εκείνη τη στιγμή μας καταλαβαίνουν ότι είναι στην ουσία around the corner. Εντάξει. Είναι εκεί, περιμένουν τόσα χρόνια, δεν τα βλέπαμε. Αλλά τώρα με αυτό το introspective, ας πούμε, ξαφνικά τα βλέπουμε. Και μπορούμε πολύ γρήγορα να αναπτύξουμε μικρά πράγματα, quick wins, εντάξει, πριν πάμε στο μεγάλο έργο. Data. Είναι η βενζίνη. Έξι. Το θέμα δεν είναι πόσα data έχουμε και πού τα έχουμε. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να τα οργανώσουμε σωστά. Και αυτή είναι πολύ μεγάλη άσκηση που παίρνει πάρα πολύ χρόνο. Γιατί παίρνει πολύ χρόνο? Γιατί πρέπει να προβλέπεις πάρα πολλά πράγματα που θα κάνεις στο μέλλον. Άρα το θέμα σου είναι να έχεις σωστά οργανωμένα data, να μπορείς να τα συνδέσεις σωστά, να τα έχεις available τη στιγμή που τα χρειάζεται. Δεν τα χρειάζεται μόνο ένα email marketing system την ώρα που κάνει fire κάτι σε ένα outbound activity, ένα inbound activity στην ουσία, σε κάποιον πελάτη που μόλις μπαίνει, ας πούμε, στο καράβι. Τι χρειάζεται, και τα data τα χρειάζεται και το call center να ξέρει τη τελευταία φορά που δεν ήσουν πολύ ευχαριστημένος και να μπορεί εκείνη τη στιγμή με βάση ένα scoring πάρα πολύ απλό να σου προτείνει κάτι. Εντάξει. Άρα καταλαβαίνουμε ότι τα data είναι ένα πάρα πολύ... Δεν χρειάζεται να σας το πω, αλλά θέλω να πω, δεν είναι απλά να έχουμε data, να έχουμε πολλά data. Όλοι έχουν πολλά data σήμερα. Δεν υπάρχει εταιρεία που δεν έχει data σήμερα. Εντάξει. Το θέμα είναι τι τα κάνει, πού τα έχει, αν τα έχει σε πολλαπλά σημεία ή αν τα έχει σωστά οργανωμένα. Δεν μπορώ να σας βοηθήσω εγώ σε αυτό. Εμάς τον αυτό μας βοηθήσαμε. Τώρα φτάνουμε στο technology. Εντάξει. Μετά από όλο αυτό τις σκέψεις, λέμε, OK, όλο αυτό πώς θα το κάνουμε. Εντάξει. Εκείνη τη στιγμή, δηλαδή, εμείς από την αρχή είπαμε, δεν θα φέρνουμε ένα μηχάνημα και θα πούμε τι μπορεί αυτό να κάνει για μας. Εντάξει. Θα σκεφτόμαστε καταρχήν τι θέλουμε να κάνουμε, ποια είναι τα touch points μας, τι θέλουμε να προσφέρουμε σε αυτά τα touch points, και μετά κοιτάμε τα data, εντάξει, τα οργανώνουμε, τα συνθέτουμε με σωστό τρόπο και βάζουμε ενδιάμεσα το technology που μας κάνει. Και δεν θα σας κάνει μόνο ένα, δηλαδή θα πρέπει να σκεφτείτε ένα suite of technologies. Εντάξει. Το brain προφανώς θα είναι κάποιο customer data platform. Εντάξει. Θα είναι κάποιος journey orchestration tool. Θα είναι βέβαια κάποια data modeling tools. Εντάξει. Εξαρτάται. Εντάξει. Αλλά πρώτα πρέπει να ξέρετε τι έχετε από data. Εντάξει. Και μετά, και ποια είναι τα touch points και τι θέλετε να προσφέρετε σαν τα touch points, και μετά θα σκεφτείτε το technology stack που θα σκάνει. Εντάξει. Εμείς συγκεκριμένα κοιτάμε βεβαίως profile data, κοιτάμε transactional data, αλλά πάρα πολύ σημαντικό, κοιτάμε και behavioral data. Εντάξει. Και μερικές φορές το behavior μπορεί να αναιρέσει κάτι κάποιο συμπέρασμα που έχω βγάλει από τα transactions ή από τα profiles. Εντάξει. Αυτή λοιπόν είναι η άσκηση που κάνεις στην ουσία πριν ξεκινάς το έργο. Εννοείται, πρέπει να την κάνεις, γιατί αλλιώς δεν ξέρεις τι θα κάνεις. Εντάξει. Αλλά όλο το προηγούμενο process είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε αυτό θέλω να σας δώσω, να στρέψω την... Συγγνώμη, τα ελληνικά δεν είναι πολύ καλά, δεν είμαι Έλληνας. Πού και πού, δεν ξέρω. Okay. Και πολύ σημαντικό είναι, και το έχουμε ανακαλύψει εμείς, να κάνεις ένα πολύ sound, μην το λέμε sound, να κάνεις ένα business case. Δηλαδή, πριν πάμε να κάνουμε αυτό, να ξέρουμε πώς θα το ξοδέψουμε και τι περιμένουμε αυτό. Λάθος θα βγει, είναι δεδομένο, συγγνώμη. Σίγουρα θα βγει λάθος, εντάξει.
δεν θέλω να πω αυτό που λέμε για το assumption, αλλά όλοι το ξέρουμε. Αλλά από κάπου πρέπει να ξεκινήσεις, έστω για να βλέπεις μετά ότι ναι, να, εδώ πιστεύαμε αυτό και τελικά καταλήξαμε σε αυτό. Εντάξει. Το business case είναι και πάρα πολύ σημαντικό για να βλέπουμε αν υπάρχει κάποιο business case. Δηλαδή, αυτό πρέπει, το project πρέπει να το πουλήσουμε σε κάποιον. Εντάξει, υπάρχει ένα shareholder, υπάρχει κάποιοι stakeholders, εντάξει, κάποιος πρέπει να πει, OK, θα δώσω αυτά τα λεφτά. Εντάξει. Αλλά είναι και πάρα πολύ σημαντικό για μας, για να έχουμε σαν μπούσουλα πάρα πολύ, πολύ ξεκάθαρα business goals. Εμείς είχαμε κάνει identify 6 πολύ, πολύ ξεκάθαρα business goals. Εντάξει, δεν θα τα πω γιατί είναι λίγο classified information. Εντάξει. Και αυτά ακολουθούμε και έχουν μείνει. Μπορούμε να τα βλέπουμε κατά τη διάρκεια του έργου λίγο διαφορετικά, λίγο αλλιώς, αλλά αυτά είναι. Εντάξει. Και επίσης, τι φέρνει το business case, φέρνει και το περισσότερο consensus. Αυτό που λέγαμε πριν, ας πούμε, πρέπει να κάνουν όλοι buy-in. Το business case είναι ακόμα πιο σημαντικό, προσφέρει επιπλέον σε αυτό το στόχο, εντάξει, γιατί αυτό δίνει στην ουσία σε όλους ένα vision, εκεί θέλουν να πάμε. Εντάξει. Ακόμα και σε αυτούς που δεν έχουν καταλάβει ακριβώς την τεχνολογία και τι ακριβώς πάμε να κάνουμε, αλλά στο τέλος της ημέρας αυτό θα πετύχουμε. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα να το μεταφέρουμε στον οργανισμό. Αυτές είναι οι σκέψεις που ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Ελπίζω να μπορούν να είναι χρήσιμες και ελπίζω να σας δώσω τα καράβια μας.